Οργή έχει προκαλέσει στη φτιότητα η κατάργηση μια ακόμη υπηρεσία. Πρόκειται για την υπηρεσία νεωτέρων μημίων και τεχνικών έργων τη Θερεά Ελλάδα που είχε έδρα τη Λαμία και με απόφαση του Υπουργείου μεταφέρεται στο Βόλο. Το απίστευτο είναι πω το σχέδιο τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου, με τίτλο Αποστολή, διόρθωση και αρμοδιότητε για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, δεν προβλέπει μόνο καταργήσει, αλλά και τη δημιουργία νέων τέτοιων υπηρεσιών στην Πελοπόννησο με έδρα την Τρίπολη που δεν υπήρχαν έω τώρα. Η υπηρεσία τη Τεραία Ελλάδα είναι η μόνη από τι καταργούμενε που διαθέτει προσωπικό και κτηριακέ εγκαταστάσει για τι οποίε δεν πληρώνει ενίκιο. Τονίζει ότι η Περιφερειάρχη Ποιότητα Θωμά Τάικο, που διεκδικεί σε επαφέ με το Υπουργείο την παραμονή τη υπηρεσία στη Λαμία. Θεωρεί ότι η απόφαση στρέφεται ενάντια στο συμφέρον των πολιτών τη θερεά, αφού δημιουργεί μεγάλο κενό στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων του τόπου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών τη περιοχή η απόφαση αυτή δεν ξέρω αν πάθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες ή αν πάθηκε ή αν ήταν μια πολιτική απόφαση. Ξέρω ότι είναι μια απόφαση απαράδεκτη και κάνω έκκληση ώστε να ανακριθεί γιατί αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον μόνο αυτό δεν εξυπηρετούν. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων στεγάζεται αυτή τη στιγμή σε ένα κτίριο δημόσιο στο οποίο δεν πληρώνει ενίκιο. Θα μεταστεγαστεί σε ένα κτίριο στο Βόλο, στο Δήμο Βόλου, στον οποίο θα, 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 θα πληρώνουν 2.000 ευρώ ενίκιο. Αυτά είναι δικά μας λεφτά. Επιπλέον, οι έξι υπάλληλοι οι οποίοι θα μετακινηθούν εκ του νόμου θα παίρνουν εκτός έδρας. Τρίτον, έχουμε δεκάδες νεότερα μνημεία στη Φθιώτιδα και στο Καρπενήσι, τα οποία πρέπει και αυτά να συντηρηθούν και να επιβλέπονται. Τέταρτον, οι υπηρεσίες οι οποίες μετακινούνται από το Καρπενήσι και από τη Λαμία, γιατί αφορά και τον νομό Βρυτανία αυτό, στον Βόλο, στον νομό Μανισιές, είναι ισοδύναμες υπηρεσίες δεν μιλάμε για απορρόφηση υπηρεσιών. Αφού λοιπόν δεν εξυπηρετείται, δεν οποιοδήποτε λειτουργικό κριτήριο, θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι απαράδεκτη. Έχω στείλει άμεσα επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω ποιο πήρε αυτή την απόφαση, αν είναι εισήγηση υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά πολιτικά πρέπει να ανακριθεί.